Καλησπέρα, πολύ λατρεμένα μου πλάσματα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καραντινολίστ, το καραντινολίστ νούμερο 10. Σε αυτό το καραντινολίστ θα μιλήσουμε για τα ημερολόγια μου, τις ατζέντες μου. Θα ξεκινήσω από αυτό εδώ το μικρό τετραδιάκι. Γράφει στην σελίδα του την πρώτη, σημειωματάριο, αποθέγματα, μαθηματικά, πηγές, τραγούδια, τα πάντα όλα. Πράγματα που μου άρεσαν, πράγματα που διάβαζα και ούσταρα. Ας πούμε, η πρώτη σελίδα γράφει: σου ανοίγω την πόρτα γιατί δεν υπάρχει αγάπη που να μην στηρίζεται στην ελευθερία. Αναγνώστη, όποιος κι αν είσαι, εγώ δεν μπόρεσα να αγοράσω ούτε μια μέρα ζωής με όλα μου τα λεφτά. Πρόσεξε τι θα κάνεις με το χρόνο σου. Είναι η μεγαλύτερη σου περιουσία. Και σε κάποια φάση έχω βάλει αυτό εδώ το εισιτηριάκι, αν το βλέπετε καλά, που είναι 60 λεπτών και ήταν το εισιτήριο που παίρναμε στην Πάτρα. Έχω γράψει και για το θέατρο. Κάνω θέατρο γιατί όταν είμαι τυχερή, εκεί συναντιέμαι με ανθρώπους που τους κατατρέχουν τα ίδια θηρία. Εκεί αισθάνομαι λιγότερη μοναξιά και μπορώ να είμαι δημιουργική με έναν τρόπο που να έχει νόημα. Ο Αντίνος Αλμπάνης είχε πει κάποια στιγμή: δεν αναρωτιέμαι συχνά πώς και γιατί. Μου αρέσει το παιχνίδι, η ιστορία στα ψέματα, η αλήθεια της υπερβολής, η μνήμη και όχι η νοσταλγία. Κάνω θέατρο γιατί με ξεβολεύει και με μετακινεί. Επειδή ασχολιόμουν και με το θέατρο, ήταν η πρώτη φορά στην Πάτρα, στη σχολή, παρόλο που ήμουν στο μαθηματικό και δεν είχα καμία επαφή με το θέατρο, κάπως έτυχε μοιραία να ασχοληθώ με το θέατρο, να το αγαπήσω πραγματικά και όλα τα χρόνια που ήμουν στην Πάτρα ήμουνα και σε κάποια θεατρική παράσταση, σε κάποιο σεμινάριο, ψαχνόμουνα. Τον Ιούλιο του 2017, in the end, έχω γράψει κάτι. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να προσαρμοζόμαστε στα καλούπια αλωνών, για να εμένουμε σε θέσεις που δεν μας ταιριάζουν από εγωισμό. Αυτό εδώ το ημερολογιάκι είναι ένα ημερολογιάκι 2016-2017, το οποίο θέλω να δείτε, έχει αυτή τη φωτογραφία. Έτσι ήμουνα το 2015 με 16. Είχαμε βγάλει αυτή τη φωτογραφία με τη φίλη μου τη Μαρία στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και κοιτάξτε να δείτε πώς έκανα τις πρώτες σελίδες. Κάθε φορά που τελείωνε η μέρα, έκανα αρχή στις μέρες. Δεν ξέρω γιατί. Γκρυπόλη, mods. Στα ημερολόγια μου επίσης πάντα σημείωνα, ας πούμε, άμα μου άρεσε κάποιο παιδί και βγαίνα ραντεβού μαζί του ή κάτι τέτοιο, το σημείωνα στο ημερολόγιο μου. Σήμερα βγήκα με τον Κάπα, ας πούμε. Έχω και ένα αποξηραμένο τριαντάφυλλο μέσα. Τραγικό. Last day and night in Patra. Η πραγματικότητα είναι ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο η Πάτρα σε βοήθησε να μάθεις ποια είσαι. Γνώρισες ανθρώπους πολύ σημαντικούς για εσένα εδώ και τον εαυτό σου. Πάω να βρω την αδαμαντία στη γωνία της Φαβιέρη. Πώς θα μου λείψει αυτή η γωνία και το ηλιοβασίλειο μου από αυτό το σπίτι. Ω, γλυκούλα μου, Ανίτα. Εκείνη η χρονιά, παιδιά, ήταν αυτή που έφευγα από την Πάτρα ουσιαστικά, το 2017. Και θα αποχαιρετούσα τους φίλους μου, θα αποχαιρετούσα όσους μένανε για να τελειώσω τη σχολή και εγώ που έπρεπε να φύγω για να δω τι θα κάνω στη ζωή μου. Χάρτινο το φεγγαράκι, ψεύτικη ακρογιαλιά. Αν με πίστευες λιγάκι, θα ήταν όλα αληθινά. Έχω γράψει στην τελευταία σελίδα. Για το τίποτα δεν χάθηκε από κανέναν. Ούτε ένα αστέρι δεν ξεστράτησε ποτέ. Μάλλον για να με παρηγορήσω που παράτησα το μαθηματικό, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Στο επόμενο που θέλω να σας δείξω και δεν είναι άλλο από την ατζέντα του 2019 που γράφει και Film Junkie από κάτω. Εξεταστική, YouTube, χορός. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ ήμουν και από αυτές που έγραφαν πάντα από όταν ήμουν πολύ μικρό παιδί. Αποκαλούσα τον εαυτό μου κοριτσάρα μου. Δεν έλεγα αγαπητό ημερολόγιο μια Ανίτα και θέλω να σου μιλήσω τώρα, σαν να μιλάω στο τρίτο πρόσωπο. Μιλούσα σε μένα, σαν να μου μιλούσε κάποιος δικός μου, ας πούμε, άνθρωπος. Και έλεγα: κοριτσάρα μου, αύριο θα κάνεις αυτό, αύριο θα κάνεις το άλλο, θα τα καταφέρεις. Γενικά είμαι πάρα πολύ περήφανη για το 2019. Ήταν μια υπέροχη, υπέροχη χρονιά. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω, γιατί έχω εδώ μια φωτογραφία που είμαι εγώ μωρό με τη θεία μου τη Ρίτσα, την αδερφή της μαμάς μου. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι χαμογελιστό μωράκι που ήμουν, παιδιά. Και ήμουν και ξανθόμουρο. Πώς έγινε μαυρίδερο μετά, πείτε μου. Και πάω τώρα να σας πω για αυτό εδώ το υπέροχο book, το οποίο ακόμα και σήμερα συντηρώ και έτσι μερικές φορές ενισχύει. Αυτή εδώ είμαι εγώ μικρή, τύπου 16 χρονών, με τη γλώσσα έτσι και δίπλα ένας πίθηκος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το συνδύασα έτσι και μπήκε ο πίθηκος δίπλα σε μένα. Μετά έχω κάνει αυτά εδώ τα. Ξέρετε που έχω κόψει χαρτάκια και τα έχω βάλει έτσι. Μ' άρεσε το ασπρόμαυρο και μ' άρεσε αυτό το φόντο.
Και γράφω κάτω από αυτά τα χαρτάκια, γιατί ήμουν φιλοσοφημένο παιδί από μικρή. Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες, ο άνομας όταν περνάει στίχους, ήχους, παράφωνος ξυπνάει στις χόρτες που κρέμονται σαν καδένες. Είμαστε κάτι απίστευτες αντένες, υψώνοντας σαν δάχτυλα στα χάι, στην κορυφή του στο άπειρο αντιχάι. Μα γρήγορα θα πέσουνε σπασμένες. Αισιόδοξο από μικρό. Είμαστε κάτι διάχυτες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Αυτό είναι αγαπημένο, το αγαπημένο μου από αυτό το κομμάτι. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση. Στο σώμα, στην ευθύμη συμπονούμε, μας διώχνουν τα πράγματα και η πίεση είναι το καταφύγιο που φθονούμε. Όπου στεκόμουν έγραφα, εδώ έχω βάλει εισιτήριο. Εισιτήριο από τη Μαρίζα Ρίζου. 14 Ιανουαρίου, δεν γράφει ημερομηνία. Θα ήταν τώρα πριν το 17, θα ήταν το 15, το 16. Μετά το 2016 πήγαμε Αγγλία με τον αγαπημένο μου, πολύ αγαπημένο μου αδερφό, τον Γιώργο. Φιλάκια Γιώργο μου, σε λατρεύω, σε αγαπώ πολύ και είχαμε περάσει τέλεια. Σημείωνα πού πηγαίναμε. Λονδίνο 2016. Πύργος του Λονδίνου, 900 χρόνων, υπήρξε φυλακή, παλάτι, νομισματοκοπείο μέχρι και ζωολογικό κήπος. Από κάτω για άσχετο λόγο γράφω ένα του Τσέχοφ. Οι καλλιεργημένοι άνθρωποι. Πρόταση γάμου. Αχ, αυτό το πρόταση γάμου, παιδιά. Την πρόταση γάμου του Τσέχοφ την είχα παίξει εγώ σε ένα σεμινάριο που ήμουν στην Πάτρα. Στο τελευταίο σεμινάριο που ήμουν στην Πάτρα υποκριτικής. Και έκανα την ύφη. Εγώ την Ναταλία Στεπάνοβνα. Εδώ γράφω ανυποψία στην περαστική γελού μαζί σου και τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου. Έκανα και κάτι τέτοια σχεδιάκια. Από αυτά τα σχεδιάκια που κάνουμε όταν, πώς ήμασταν μικρά στο σχολείο και βαριόμασταν. Βαριόμασταν να παρακολουθήσουμε το μάθημα, οπότε ζωγραφίζαμε ό,τι να είναι. Κάτι τέτοια έγραφα και ζωγράφιζα κι εγώ. Ελάτε, αυτό εδώ είναι πιο ωραίο. Βλέπατε ότι είχα μία καλλιτεχνική ανησυχία. Και εδώ γράφω, δεύτερη ζωή δεν έχει. Οδυσσέας Ηλίτης τραγουδήσει η Αρβανιτάκη πάρα πολύ καλά. Και είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, γιατί το είχα τραγουδήσει κι εγώ τρίτη γυμνασίου στην τελική γιορτή του σχολείου, παιδιά. Μου είχε κάνει αυτή την τιμή μουσικός να τραγουδήσω εγώ το τραγούδι. Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου μια νύχτα και με φίλησες στο στόμα. Μόνο γι' αυτό είμαι σαν κρίνο ολάνυχτο και έχω ένα ρίγο στην ψυχή μου ακόμα. Μόνο γιατί με κράτησες στα χέρια σου. Μαρία Πολυδούρη. Αυτό το είχα δει από κάποιο περιοδικό, όπως βλέπετε. Το είχα βάλει εδώ πέρα και από κάτω. Άσχετο. Καμία συνοχή. Υπήρχαν αυτά εδώ τα λίγο κολαζόν καταστασιών, τα λέω εγώ. Μέσα στο μυαλό μου ένας πανικός. Αυτό, παιδιά, το είχα πάρει από την έκθεση, από το βιβλίο της έκθεσης. Τότε ήταν πάρα πολύ έντονο που μου άρεσε και η φωτογραφία και είχα φτιάξει και μια σελίδα από ένα σημείο και μετά που ήταν Ανίτα Σπιθάκη φωτόγραφη. Μου άρεσε πολύ η φωτογραφία, αλλά δεν μου άρεσε. Δεν σκεφτόμουν ότι αυτό μπορεί να γίνει επάγγελμα. Αυτή εδώ είναι η Μαρία Ιερφανίδου. Και αυτό το βάψιμο της το έχω κάνει εγώ στις απόκριες. Μαρία μου, φίλε μου, τι τράβηξες, σε παρακαλώ πολύ, πες. Αυτό εδώ είναι το υπέροχο γαλαξιδάκι μου, το μέρος που μεγάλωσα μέχρι και τα 6 μου χρόνια, παιδιά, εγώ έμεινα στο γαλαξίδι με τη γιαγιά μου. Και γράφω σε αυτή τη φωτογραφία να είσαι βάρκα, να λύνεις τους σκάφους και να χάνεσαι. Και αν ιτηθείς και αν πέσεις, που στο τέλος θα γίνει και αυτό, δεν το γλιτώνεις, θα ξέρεις πως κάποτε ταξίδεψες πολύ. Κοιτάξτε, σε αυτές εδώ τις φωτογραφίες, δύο υπέροχα κορίτσια που είχα γνωρίσει την Πάτρα και αυτός είναι ο αδερφός μου. Έχω γράψει αυτό που ήθελα να κάνω τατουάζ στα πλευρά μου όταν ήμουν μικρή. Κλείνοντας τα μάτια, άλλαξα την όρασή σου και ξύπνα μια άλλη που ενώ όλοι έχουν, ελάχιστοι χρησιμοποιούν. Πλοτίνος, στοϊκός φιλόσοφος. Αυτό εδώ, creativity takes courage, είναι σαν φωτοάλμπουμ που έχω κάνει. Έπαιρνα από τα περιοδικά τις πληροφορίες και τα άρθρα που μου άρεσαν και τα έκανα εγώ κάτι άλλο. Η αγάπη μου στη φωτογραφία μόδας ήταν εμφανής από τότε, παιδιά. Και πάμε σε αυτό εδώ το υπέροχο, το λατρεμένο, το οποίο είναι περισσότερο, παιδιά, ημερολόγιο. Μιλάμε τώρα, σας πάω πάρα πολύ παλιά, είναι το πιο παλιό και το πιο cringe από όλοι. Γιατί εγώ όταν ήμουν μικρή δεν έγραφα στα ελληνικά, έγραφα Gringlish. Το θυμάστε αυτό που γράφαμε στα Gringlish κάποια στιγμή στις συνομήλικες. Γράφω στην αρχή. Εκεί που οι άλλοι σταματάνε, εγώ προχωράω σταμάτητα. Το ξέρεις, θα φύγω. Όμως αφού τώρα είμαι εδώ, ας εξαντλήσουμε τα πάντα. Ας φτάσουμε στα όρια. Έτσι κι αλλιώς θα φύγουμε κάποια στιγμή.
όλοι. Ήμουν πάρα πολύ κρίτη, παιδάκι. Και πάλι εδώ φωτογραφίες για κάποιο λόγο, φωτογραφίες. Εδώ γράφω τι περίεργη που είναι η ζωή. Αν δεν δέχεσαι παρά μόνο το καλύτερο, τότε πολύ συχνά το αποκτάς. Κοιτάξτε λίγο, σας παρακαλώ. Υπέροχα μου πλάσματα. Οκτώβριος του 2010. Προλαβαίνω άραγε να μάθω τα πάντα. Εγώ τώρα να είμαι πόσο χρονών. Τώρα είναι 22, πριν από 12 χρόνια. Πιτσιρίκι. Είναι αρκετή μία ζωή να με χωρέσει, να τα δω όλα. Προλαβαίνω να κάνω τα όνειρα αληθινά ή έστω μια στάλακα του ορθώματος. Να γράψω δύο σειρές αλήθεια στον ουρανό πριν το τέλος. Ήμουν πολύ απαισιόδοξο, παιδί, μην με βλέπετε εμένα τώρα έτσι. Γιατί μόλις κατάλαβα ότι η ζωή είναι μικρή και δεν προλαβαίνω. Προλαβαίνω να νιώσω αγάπη, μίσος, να πονέσω, να ευτυχίσω. Προλαβαίνω να ψάξω και να δω. Τι να ψάξω. Προλαβαίνω να αλλάξω, να πω όσα θέλω. Μία ζωή, όχι αιωνιότητα. Τι αφήνω για αύριο που θα έπρεπε να σκέφτομαι σήμερα. Στο μεταξύ, το σήμερα το έχω γράψει σουμουρού, σουμουρού. Έτσι έγραφα. Πού θα ήθελα να ζω σήμερα, τι αφήνω για αύριο. Και ποιο είναι το τέρας τούτο που μας μαθαίνει από μωρά να φοβόμαστε να ζήσουμε. Ποιο τέρας μας κρύβει την αλήθεια. Και πες μου, προλαβαίνω. Έχω χρόνο να δεθώ με τους δικούς μου, χρόνο να τους κάνω να με δουν, να με αναγνωρίσουν, να με αγαπήσουν. Έχω χρόνο να ουρλιάξω, να φωνάξω, να τους δείξω την αλήθεια. Δεν θα χαραμίσω ούτε λεπτό, δεν θα σπαταλίσω ούτε μια ευκαιρία, δεν θα πω άλλες ανώφελες μπούρδες. Θα είμαι ειλικρινής και ευθύς. Καλά τα έλεγα μικρό, αλλά δεν γίνονται και τόσο εύκολα. Σήμερα θα αγαπήσω όπως κανείς. Θα πω αλήθειες, θα ζήσω και δεν θα έχω να μετανιώσω για τίποτα. Θα εξαντλήσω κάθε πιθανό συνδυασμό πριν αποκλείσω την κατάσταση. Γιατί αύριο μπορεί να είμαι αλλού. I'll see you in the bitter end. Ακούγα πολύ πλασίμπο εγώ όταν ήμουν μικρή, γι' αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν τα. Αχ, το I know, το θυμάστε. I know. Και αν θες θυμίσουμε, δεν το λέω γιατί θέλω να γυρίσεις, απλά θέλω να θυμηθείς μια λέξη μου ή ένα δάκρυ μου ή μια ξεφτύλα μου και να γελάσεις. Να θυμηθείς μια μπλούζα μου ή απλά μια κίνησή μου. Αν θες θυμίσουμε κάποια στιγμή που κάτι σου πάει στραβά. Δεν θα το μάθω ποτέ, αλλά θυμίσουμε σε παρακαλώ. Δεν περιμένω να γυρίσεις, αλλά θυμίσουμε γιατί ήθελα να με ωραίες εικόνες στο μυαλό σου. Δεν θα αλλάξει κάτι, αλλά θυμίσου. Θυμίσου. Οπότε καταλαβαίνω ότι από τότε ήμουν ένας άνθρωπος που ήθελα να δημιουργώ χαρά και αισιοδοξία και γέλιο στους άλλους. Προσγειώς, γράφω στις 30 Οκτωβρίου του 2010 στον εαυτό μου. Ναι, εσύ που με κοιτάς, που ζεις μέσα μου, έξω μου και σε όλες τις γωνίες του μυαλού μου, προσγειώσου γιατί δεν άλλαξε ο κόσμος ξαφνικά, πάντα έτσι. Αλλά δεν είχες μάτια να τον δει. Τώρα ξέρεις όμως και δεν δικαιολογείς. Γενικά με μάλωνα πολύ συχνά. Με μάλωνα συχνά στην ημερολογιά μου. Ενώ φαινόμουν πάντα cool και χαρά. Και όσο και να με μάλωνα όμως, κοιτάξτε από τη μία μεριά αυτό, από την άλλη μου έδινε και το feed μου. Έβλεπα και το ωραίο το αγόρι στο περιοδικό και έλεγα γιατί να είναι στο περιοδικό, δεν πρέπει να είναι στο δικό μου το ημερολόγιο. Θα σας κλείσω με αυτήν εδώ τη ζωγραφιά. Της φρίκης, της αδυσαλέας, της αδυσόπιτης φρίκης. Σταμάτησα να γράφω. Άρχισα να μιλάω περισσότερο και να εκφράζομαι και να τα λέω αυτά που ήθελα να γράφω στους δικούς μου ανθρώπους και ειδικά στην Ανίτα. Άρχισα να μιλάω στην Ανίτα ή άρχισα αντί να τα γράφω να τα εφαρμόζω στην πράξη αυτά που ήθελα να κάνω και να μην τα γράφω στο χαρτί. Γιατί μερικές φορές τα γράφουμε στο χαρτί και νιώθουμε ότι okay, αφού τα γράψα είμαι okay. Αφού είπα στο κοριτσάκι μέσα μου, στην κοριτσάρα, έτσι με λέω, κοριτσάρα μου. Και έτσι αποκαλώ και τους άλλους γύρω μου. Το γράψιμο είναι παρηγοριά, φίλες και φίλοι, αυτό μόνο θα σας πω. Τα photobook σίγουρα θα τα επιστρέψω κάποια στιγμή. Ήδη έχω αρχίσει και φτιάχνω διάφορα πραγματάκια. Και θα σας τα δείξω την επόμενη φορά. Πείτε μου αν σας άρεσε αυτό το καραντινό list. Σας έδειξα έτσι αρκετά πράγματα ήδη. Δεν μπόρεσα να σας διαβάσω τα ρεντικολέ ημερολογιακά μου. Αλλά όσοι με ξέρουν, σίγουρα θα τα ξέρουν. Γιατί δεν κλείνω και το στόμα μου, τα λέω όλα. Οπότε σας φιλώ, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Θέλω να είστε όλοι καλά, να γουστάρετε τη ζωή, να τη ζείτε. Καλά έλεγε και ο 15χρονος εαυτός μου σε κάποια φάση. Να δίνετε θετική ενέργεια, να είστε θετική ενέργεια. Να αφήνετε κάτι καλό στον κόσμο γύρω σας. Και να, ξέρετε, όταν το δίνεις, κάπως η ζωή στο επιστρέφει, ρε παιδί μου. Όταν κάνεις μια επίκληση στο σύμπαν και λες θέλω να μου έρθει αυτό, κάπως θα σου έρθει, trust me. Σας φιλώ, σας καληνυχτίζω, σας αφήνω τέλος πάντων, φιλάκια ρωφιχτά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.